θέλω να σας πω ότι ξεκινώντας αυτό που θα πω, αισθάνθηκα αυτό που αισθάνονται οι άνθρωποι που ακούν, που παρακολουθούν αυτές τις ομιλίες εδώ και που έχουν δει τις ζωές τους να καταστρέφονται, που σημαίνει ότι αυτό που αισθάνονται είναι οργή, είναι θυμός, είναι στενοχώρια, είναι απελπισία, είναι όλα αυτά τα συναισθήματα που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς εκφράζονται και τι σημαίνουν. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κουραστεί χρόνια τώρα να ακούν μεγαλοστομίες, να ακούν λόγια μεγαλεπίβολα, να ακούνε φιλόδοξα σχέδια, πολύ σημαντικά υποτίθεται, να ακούν νέες μελέτες, οι οποίες πάντα να τίθενται σε ιδιώτες, να ακούν για νέες πολιτικές πρόληψεις και βεβαίως όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι επιφυλακτικοί και ξέρουν ότι αυτά είναι κάποια πράγματα που τα ακούν και τα ξανακούν και θα τα ακούν στο διηνεκές αν δεν αλλάξουν ριζικά κάποια πράγματα. Είναι αυτοί που τρομάζουν όταν ακούν για αναδόχους αποκατάστασης, είναι αυτοί που τρομάζουν όταν ακούν την έκφραση «πάμε στην επόμενη φάση, ετοιμάζουμε αυτό το μεγαλόπνο σχέδιο» κλπ. Κλπ. Γιατί είναι οι άνθρωποι κατεστραμμένοι, που ξέρουν επί του πρακτέου τι σημαίνει καταστροφή. Λοιπόν, από την πολύπαθη Πάρνηθα μέχρι την ανυπολόγιστη καταστροφή στον Εύρο, στο Δρυμό της Δαδιάς, από τη Ρόδο μέχρι τις περιοχές με εγκαταστάσεις στρατιωτικής σημασίας, όπως το Στεφανοβίκιο, η Αιχίαλος, ο Αβάντας, η Πελαγία της Τράκης, η Ελευσίνα, ο απολογισμός είναι τραγικός. Σε 7 χρόνια καταστράφηκε το 33% των πολύτιμων δασών για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. Για μια ακόμα φορά ζούμε τις τραγικές και οδυνηρές συνέπειες από αυτήν την εγκληματική ανυπαρξία διαχείρισης και προστασίας των δασών. Από την ανυπαρξία σχεδίου αντιπυρικής προστασίας με κύριο βάρος στην πρόληψη και στην οργάνωση των επίγειων δυνάμεων. Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια ακόμη αυτουργός σε αυτό το διαρκές και κατασυρωήν έγκλημα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, των δασών, της λαϊκής περιουσίας, της ανθρώπινης ζωής, που βαραίνει διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Μαζί με τα δάση, τις καλλιέργειες, τα σπίτια, τα ζώα έγιναν στάχτη και αυτές που λέγαμε πριν οι κυβερνητικές μεγαλοστομίες περί καλύτερης από κάθε άλλη φορά ετοιμότητας του κράτους απέναντι στις δασικές πυρκαγιές, ενώ συνεχίζει την ίδια δασοκτόνα πολιτική που εφαρμόζεται δεκαετίες τώρα από όλες τις αστικές κυβερνήσεις, οι οποίες τι κάνουν, αντιμετωπίζουν τα δάση ως εμπόρευμα και πεδίο κερδοφορίας για τους μονοπωλιακούς ομίλους στη λογική κόστος-οφέλους. Μετά τις καταστροφές ακούσαμε όλα τα γνωστά επιχειρήματα, δικαιολογίες όλων των κυβερνήσεων. Ότι φταίει η κλιματική κρίση, το νέο φάρμακο είναι αυτό για κάθε νόσο, οι καύσονες, οι ακραίες και πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες. Παρατηρήσαμε κωμικοτραγικές προσπάθειες δικαιολόγησης των καταστροφών. Μάθαμε τα περί πυρονέφους, μεγαπυρκαγιών κλπ, ενώ προσπαθούν να αξιοποιήσουν καταστροφές σε άλλες χώρες για να βλυνθεί το μέγεθος και η σημασία των καταστροφών στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη λέει ότι φταίει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γιατί δεν εφάρμοσε ή άργησε να εφαρμόσει τη δική της πολιτική που όμως ήταν ουσιαστικά ίδια όπως και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ρωτάμε, η κλιματική κρίση φταίει για το ότι μόνο το 0,04 του προϋπολογισμού δίνεται για τα δάση που αποτελούν το 65% του ελληνικού εδάφους, για το ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασών πανελλαδικά, που κανένα δάσος δεν έχει σύγχρονη μελέτη αντιπυρικής προστασίας στο πλαίσιο της διαχείρισης και η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει τις μελέτες αυτές σε εταιρείες που θα στοιχήσουν πανάκριβα, ενώ έπρεπε να γίνονται από τους επιστήμονες δασολόγους των δασαρχείων. Ρωτάμε, η κλιματική κρίση φταίει για το ότι λείπουν 2.000 δασολόγοι. Δεν υπάρχει κανένας δασεργάτης στα δασαρχεία της Ελλάδας που χρειάζονται τουλάχιστον 10.000.
που απαξιώνονται διαχρονικά οι κρατικές δασικές υπηρεσίες με κορυφαίο αρνητικό σταθμό το διαχωρισμό της πρόληψης από την κατάσβεση και τη μεταφορά της αρμοδιότητας κατάσβεσης από τη δασική στην πυροσβεστική το 1998. Αυτή φταίει για τις ελλείψεις 4.500 θέσεων πυροσβεστών και των μέσων κατάσβεσης που είναι κατά μέσο όρο το 1/3 των αναγκών. Τώρα βλέπετε, δεν είναι η αιτία για τις καταστροφές τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ούτε ο στρατηγός άνεμος, τον θυμάστε, που κατηγορούσαν σε προηγούμενες δεκαετίες, αλλά φταίει η κλιματική κρίση που τα προκαλεί όλα αυτά. Κι όμως είναι γνωστό από την αρχαία Ελλάδα και από τον Αρίσταρχο το Σάμιο και αργότερα από τον Γαλιλαίο ότι η Γη κινείται. Το κλίμα της πάντα αλλάζει και καθορίζεται από την ενέργεια του ήλιου. Οι περιβαλλοντικές αλλαγές συμβαίνουν από τη δημιουργία και όσο θα υπάρχει Γη και δεν τις αποτιμάμε. Δεν τις υποτιμάμε. Ούτε τις πλημμύρες, ούτε τους σεισμούς, ούτε το γεγονός όμως ότι οι πυρκαγιές μπορεί να προκαλούνται ή και να αξιοποιούνται στο πλαίσιο γεωπολιτικών ή άλλων ανταγωνισμών. Όμως το κράτος θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένο για την αντιμετώπιση ακριβώς τέτοιων δύσκολων συνθήκων στο πλαίσιο της διαχείρισης και της προστασίας των δασών με τον αντίστοιχο αντιπυρικό σχεδιασμό και με κύριο βάρος στην πρόληψη. Όμως δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό πρόσθετο μέτρο αποδεικνύοντας ότι ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί πρόσχημα για την καταστροφική δασική πολιτική του. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ούτε θέλουν ούτε μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δασικές πυρκαγιές. Γιατί? Γιατί υλοποιούν και στηρίζουν την πολιτική της πράσινης ανάπτυξης, την πράσινη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διεθνείς συμφωνίες, τη μετά το 2020 δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη ένταξη των δασών στις μονοπωλιακές ανάγκες. Γιατί αντιμετωπίζουν το περιβάλλον, τα δάση, τη γη, την κατοικία ως εμπορεύματα για να κερδίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι των κατασκευών, της ενέργειας, τουρισμού, στο όνομα της προστασίας της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης οικονομίας. Γιατί υλοποιούν την ίδια καταστροφική δασική πολιτική ακολουθώντας οδηγίες του ΣΕΒ, των τραπεζών, εξασφαλίζοντας ένα νομικό πλαίσιο για τις fast track άδειες, τις κατά παραγγελία περιβαλλοντικές μελέτες για αποχαρακτηρισμούς προστατευόμενων περιοχών. Πλαίσιο που εντείνει την εμπορευματοποίηση της δασικής γης, διευρύνει τους τομείς των επενδύσεων, τις επιτρεπτές επεμβάσεις μέσα στα δάση, τις οποίες επιδοτούν, μετατρέποντάς τα σε δάση ανεμογεννητριών. Είναι χαρακτηριστική η επιλογή εκχώρησης διαχείρισης των δασών σε επιχειρηματικούς ομίλους, ικανοποιώντας χρόνιο αίτημά τους, όπως άλλωστε ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία του στη Βουλή. Η κοινή πολιτική αυτών που κυβέρνησαν και κυβερνούν είναι ο πραγματικός εμπριστής των δασών της λαϊκής περιουσίας στο πλαίσιο του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Στα δάση, στο όνομα της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι όμιλοι επενδύουν στις ΑΠΕ δημιουργώντας πάρκα ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών, καταστρέφοντας δάση, την άγρια πανίδα, ποδοπατώντας τη βιοποικιλότητα για την οποία δήθεν ενδιαφέρονται. Ενδιαφέρονται επίσης για εκμετάλλευση των δασών ως τουριστικά χωριά, μεταλλεία, λατομεία, ως χώρους εγκατάστασης των λεγόμενων logistics, μονάδες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, χώρους εγκατάστασης σχοιτά. Οι δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν και σήμερα να είναι ένα από τα βασικά προβλήματα των δασών που δεν διαχειρίζονται σε επιστημονική βάση, αλλά υποτάσσονται στους νόμους της αγοράς. Διευκολύνουν την εκμετάλλευσή τους μετά τις πυρκαγιές για τη δημιουργία πάρκων ΑΠΕ, για την μαζική και φτηνή απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων ξύλου, για θρηματισμό, καυσόξυλα αλλά και βιομηχανική ξυλία. Τελειώνοντας, αυτό το διαρκές πολιτικό έγκλημα οδηγεί σε ανυπολόγιστη καταστροφή. Καταστροφή λαϊκών περιουσιών, σπιτιών, καλλιεργειών, μελισσιών, κοπαδιών, επιχειρήσεων που έγιναν με κόπους δεκαετιών του φυσικού πλούτου της Ελλάδας. Καταστροφές που έρχονται να προστεθούν στις αμέτρητες συνέπειες που βιώνει ο λαός χρόνια τώρα, ύστερα από πυρκαγιές, πλημμύρες, αποκλεισμούς από τα χιόνια και σεισμούς. Τα αθώα θύματα από τις πλημμύρες, από τις πυρκαγιές και από τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης δεν βαραίνουν γενικά
και αφηρημένα τη φύση, ούτε τον κακό μας τον καιρό ή την τεχνολογία, βαραίνουν τις επιλογές όσων κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και διαχειρίστηκαν τις τύχες αυτού του λαού. Βαραίνουν το σύστημα που εμπορευματοποιεί τα πάντα, πρώτα και κύρια, την ανθρώπινη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.